Λοιπόν, έχουμε έναν καλεσμένο να πάμε λίγο εναλλακτικά σήμερα. Να φύγουμε λίγο από ποδόσφαιρο, από μπάσκετ, από βόλι. Να πάμε και σε άλλα αθλήματα, εκεί όπου γίνεται τεράστια προσπάθεια στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Και θα συζητήσουμε για αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται με τον γενικό, με το μέλος του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, τον Γενικό Αρχηγό Βαρέων Αθλημάτων, τον κύριο Χάρη Μάλιο. Τρία τα αθλήματα με τα οποία ασχολείται και πρωταγωνιστεί. Ο ΠΑΟΚ, η Πάλι, η Άρση Βαρών και η Πυγμαχία. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάλιο. Καλό μεσημέρι και στους τρεις σας, κύριε Βασιλόπουλε, κύριε Αναστασιάδη, που το λέω πλέον σωστά το επίθετο, το Στέργιο, και το Κώστα τον Κούση. Καλησπέρα, αυτό δεν το λέω. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χάρη. Δεν ξέρω πώς θέλετε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες επιτυχίες που προστέθηκαν σε όσες έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν δημιουργούν, αν μου επιτρέπετε κι εσείς και οι ακροατές, μια δυναστεία του ΠΑΟΚ στα βαριά αθλήματα. Θα σας πω, μια που μου δίνετε τη δυνατότητα και μια που φέτος δυστυχώς δεν δόθηκε η δυνατότητα να γίνει και η Γενική Συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ούτως ώστε όλα αυτά να ακουστούν και στο σώμα, μια που εκλογές γίνανε διαδικτυακά. Είναι μια ευκαιρία λίγο να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό, ο οποίος δεν τελείωσε βέβαια για τη φετινή χρονιά, αλλά μπορούμε να έχουμε έτσι το ρεζουμέ της ιστορίας. Η Ελληνορωμαϊκή Πάλι του ΠΑΟΚ για μια ακόμη φορά όχι απλώς έχει στήσει αυτή την αυτοκρατορία, τη συνεχίζει και μάλιστα φαίνεται και από τις επιτυχίες οι οποίες έχουν γίνει στις μικρότερες κατηγορίες. Άρα ο απολογισμός της Ελληνορωμαϊκής μιλάει για ένα πρωτάθλημα ανδρών για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Η ομάδα βγήκε τρίτη στους παιδες και στους έφηβους και είχαμε μια πάρα πολύ καλή επιτυχία με τη δεύτερη θέση για τα παιδιά που είναι 11-13 χρονών, που έγινε αυτό την προηγούμενη Κυριακή. Που αυτό νομίζω δείχνει ότι όταν μιλάμε για επιτυχίες οι οποίες έρχονται από το 11-13 και καταλήγουν και στην ανδρική ομάδα, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είναι ισχυρός και έχει και παρόν και μέλλον. Από εκεί και μετά τα δύο υπόλοιπα τμήματα, η Άρση Βαρών και η Πυγμαχία, ξέρετε ότι ανέλαβα το 2019 που πετύχαμε στα δύο χρόνια αυτά του κορονοϊού. Και στην ουσία τα πρωταθλήματα εκεί δεν ήταν σε εγρήγορση, οι αθλητές δεν ήταν σε εγρήγορση. Χαθήκαν αθλητές όλα αυτά τα δύο χρόνια. Πάρα αυτά, η Άρση Βαρών στο πρωτάθλημα παιδών εφήβων κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση, που και εκεί δείχνει ότι υπάρχει μια μαγιά αθλητών που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και είμαι σχεδόν σίγουρος, αν και δεν μ' αρέσει πριν τελειώσουν οι αγώνες, πριν τελειώσει ο αγώνας, στην Άρση Βαρών πλατό λέγεται το. Εκεί που σηκώνουν τα παιδιά τα βάρη, ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στην Αθήνα τον Ιανουάριο με μεγάλες προσδοκίες να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Έχουμε 10 καταπληκτικούς αθλητές οι οποίοι θα κατέβουν σε αυτό το πανελλήνιο. Θα είμαστε πιο σε εγρήγορση ομάδα, θεωρώ, από τις υπόλοιπες άλλες ομάδες. Οπότε η Θεσσαλονίκη μας, και αυτό τόνισα και στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης την προηγούμενη Κυριακή, θα έχει δύο πρωταθλητές Ελλάδος που θα πρέπει, το λέω έτσι και με παρένθεση, να τους δεχτεί το Δημαρχιακό Μέγαρο, που δεν το έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Η ΔΕ Πυγμαχία, είχαμε την μεγάλη προσπάθεια στην ουσία του Βαγγέλη του Ναναντιάνου. Δεν το έχει κάνει παρά τις επιτυχίες, εννοείται. Βεβαίως, βεβαίως. Το έχει κάνει και είναι παράπονο το οποίο εκφράστηκε στον κύριο Ζέρβα και νομίζω ότι μετά το πρωτάθλημα της Άρσης Βαρών θα γίνει το αυτονόητο για την πόλη. Από εκεί μετά την Πυγμαχία, ότι θα είμαι ότι ευχαρίστως θα μας δεχθεί. Ή θα γίνει πρόσκληση, έτσι όπως πρέπει. Από εκεί και μετά η Πυγμαχία δηλαδή αποδέχτηκε. Το λάθος. Νομίζω ναι. Θα φανεί και στην πράξη βέβαια. Από εκεί και μετά η Πυγμαχία είχε την προσπάθεια τη μεγάλη του Βαγγέλη Ναντιάν, που βέβαια να ξέρετε ότι εκεί πέρα έχουμε τον καλύτερο πυγμάχο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είχε την επιτυχία του να είναι μέσα στην πρώτη διάδα στους νέους. Εκεί βέβαια θέλει πολύ περισσότερη δουλειά για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα. Θα είναι στόχος. Εμείς κοιτάξαμε στα βαρέα αθλήματα φέτος και ειδικά μετά το καλοκαίρι να ισχυροποιήσουμε ακόμη πιο πολύ την οργάνωσή μας. Και τι εννοώ, ότι και στα τρία αυτά αθλήματα μπήκανε γενικοί αρχηγοί των αθλημάτων,
του αθλητικού τμήματος. Και μιλάω για τον Γιώργο τον Μπέτα, ο οποίος ανέλαβε γενικός αρχηγός στην εγγλωρωμαϊκή πάλι του ΠΑΟΚ, παλιός αθλητής του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θέλουμε και ανθρώπους οι οποίοι να είναι δίπλα μας και να γνωρίζουν τι εστί ΠΑΟΚ. Το ίδιο έχουμε κάνει και με την Άρση Βαρών, με τη Μαρία την Παναγιωτίδου, που είναι η χρόνια πρωταθλήτρια με τον ΠΑΟΚ. Και έχω την καλή τύχη, ένας πολύ καλός φίλος και πυγμάχος που ξεκίνησε με τον προπονητή μας, τον Γιώργο τον Ελευθεριάδη, και πολύ ΠΑΟΚ, να είναι γενικός αρχηγός πλέον ο Μιχάλης ο Βαρουσιάδης στην πυγμαχία. Και παράλληλα με κάτι το οποίο θεωρώ ότι εκεί έχω τη βοήθεια του ΑΣΠΑ ΠΑΟΚ, πλέον έχουμε οριοθετήσει και γραμματιακή υποστήριξη που να έχει σχέση με τα βαρέα αθλήματα του ΠΑΟΚ, και αυτό, ξέρετε, ελαφρύνει πάρα πολύ τη δουλειά μου με τα τμήματα, στο να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με ακόμη και σοβαρά πράγματα απέναντι στους πολύ μεγάλους αθλητές που έχει ο ΠΑΟΚ και στα τρία αθλήματα. Κύριε Μάλιο, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στα τμήματα που υγείστε στην εποχή του κορονοϊού, γιατί κακά τα ψέματα οι αθλητές στα αθλήματα της πυγμαχίας, της Άρσης Βαρών, της Πάλης, πρέπει να αγωνίζονται. Υπήρξε μεγάλο διάστημα που δεν είχαν αγώνες. Έχει ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση? Φαντάζομαι όχι στον απόλυτο βαθμό, αλλά έστω σε κάποιο βαθμό να έχει επιστρέψει η κανονικότητα, μπορούμε να το πούμε έτσι. Μάλλον δεν μας ακούει, Στέργιο, νομίζω έπεσε η γραμμή. Κύριε Μάλια, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει, μέχρι να το ξανακαλέσουμε. Μέχρι να το ξανακαλέσουμε και να ξανά είναι στον αέρα. Να αποκατασταθεί. Εγώ να θυμίσω απλά ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά της νέας τηλεοπτικής εμπειρίας Aeon από την Nova. Σε λίγο θα τον έχουμε στον αέρα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή. Βεβαίως για πράγματα τα οποία δεν έχουν τόσο μεγάλη προβολή και νομίζω ότι αξίζουν να έχουν. Δεν έχουν προβολή, και αυτό που έχουν καταφέρει στον ΑΣΠΑ ΠΑΟΚ και ο Χάρης ο Μάλιος, γιατί δικό του ήταν το όραμα, αυτός πίεσε καταστάσεις και αποδέχθηκε ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ να δημιουργήσει αυτά τα τμήματα, Κώστα και Στέργιο, πρωταγωνιστούν με πρωταθλήματα σε, όπως είπε, άνδρες, φίβους, παιδες. Δεν είναι τυχαίο τώρα ξαφνικά να δημιουργείς τμήμα και να πρωταγωνιστείς με πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες. Λοιπόν, τον έχουμε και πάλι τον Χάρη τον Μάλιο. Ξαναρωτάω, οπότε. Θα πρέπει να επαναλάβει την ερώτηση και να την ακούσει. Ναι, γιατί φαντάζομαι δεν την άκουσε καθόλου ο κύριος Μάλιος. Σας ρώτησα λοιπόν για το αν έχει επιστρέψει, ας το πούμε, η κανονικότητα χάρη συντομίας στα τμήματα που υγείστε, γιατί όταν ένας αθλητής έχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να παίξει αγώνες, νομίζω μένει πίσω, έχουν επιστρέψει οι αγώνες. Πώς είναι η κατάσταση στην εποχή του κορονοϊού? Να σας πω κάτι, όσο και η κανονικότητα να έχει έρθει, όλο αυτό δημιουργεί συνεχόμενα μπερδέματα, δημιουργεί καταρχήν μεγάλα ξοδολόγια. Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά τα μαχητικά αθλήματα, τα οποία είναι και στο κόκκινο, στο πώς να γίνονται οι προπονήσεις σε σχέση με τα rapid, τους εμβολιασμένους, τους ανεμβολίαστους, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Και μάλιστα αυτά διώχνουν κόσμο, δεν φέρνουν κόσμο κοντά μας. Βάλτε το ότι στον ΠΑΟΚ εξακολουθεί να ισχύει για αυτά τα βαρέα αθλήματα η έλλειψη εγκαταστάσεων, η οποία έλλειψη εγκαταστάσεων δεν ξέρω πόσο θα είναι καλύτερη όταν γίνει το γήπεδο της Τούμπας, το οποίο είναι πολύ μακροχρόνιο για μας. Εδώ μιλάμε για τρία τμήματα τα οποία κάνουν προαθλητισμό, έχουν φοβερά στεγαστικά προβλήματα. Που και εκεί πάλι όλη η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να βλέπει, η Θεσσαλονίκη ολόκληρη και παραγωγικά, αλλά και μέσα στον ίδιο το Σύλλογο θα έπρεπε να βλέπαμε πώς θα έπρεπε να λυθούν σήμερα τα προβλήματά μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο και αυτό πρέπει να ανοίξει. Θέλω να πιστεύω ότι με τις κινήσεις που θα γίνουν θα πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις να δούμε πώς θα λυθεί οι αγωνιστικές εγκαταστάσεις που δεν έχουμε για μια ελληνορωμαϊκή πάλι του ΠΑΟΚ, η οποία φιλοξενείται, και ευχαριστώ πάρα πολύ τους Μακεδόνες ευβός μου που μας φιλοξενούν στο γυμναστήριό τους και γίνονται όλα αυτά τα πολύ μεγάλα πράγματα. Η Άρση Βαρών, όπως ξέρετε, είναι σε ένα, εγώ θα πω, μέτριο γυμναστήριο στην Ηλιούπολη, και το πυγμαχικό μας είναι, με τα γνωστά προβλήματα που ζούμε και εδώ με τις εγκαταστάσεις, με ένα γερασμένο γήπεδο, το οποίο οι υγρασίες και αυτά που γίνονται μέσα στο χειμώνα, καλύτερα να μην δείτε αυτοί οι πρωταθλητές Ελλάδος που γυμνάζονται.
Κρίμα. Δεν είναι ευχάριστη ναι. η εικόνα που περιγράφεται, αλλά είναι ρεαλιστική, είναι πραγματική. Να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά, τους προπονητές και όλα αυτό που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι τόσο μεγάλος που ξεπερνάει αυτά τα προβλήματα. Αλλά κάποια στιγμή αυτά τα βαρέα κλίματα, αυτοί οι πρωταθλητές, οι οποίοι δεν είναι απλά πρωταθλητές Ελλάδος, είναι κάποιοι από αυτούς με πανευρωπαϊκά και παγκόσμια μετάλλια, που θα ξανάρθουν να τους δοθεί η δυνατότητα να μην φτάνουμε όπως έγινε με τον κύριο Ιακωβίδη, που εγώ θα το πω σε εισαγωγικά και με αγάπη το λέω, από το κλάμα, ας πούμε, θα διεκδικήσει ο κύριος Ιακωβίδης να είναι ακόμη καλύτερος για το Παρίσι. Δηλαδή βρεθήκαν οι χορηγοί επειδή το παιδί έκλαψε στις κάμερες. Δεν είναι έτσι. Ο ΠΑΟΚ σήμερα, για να σας πω, έχει 10 μικρούς Ιακωβίδηδες. 10. Και δεν μιλάω για έναν και δύο. Για παιδιά που μπορούν να φέρουν πανευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακά μετάλλια. Θα τους κοιτάξουμε καλύτερα. Μάλλον, εκεί δραστηριοποιήθηκε η οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ναι. Σωστά. Το φωνάζω τώρα. Έχουμε... Ναι, και αυτό σας δίνω τη δυνατότητα. Σας δίνουμε μέσω του Λίμπερο τη δυνατότητα να εκφραστείτε και να. Οπότε, εγώ πείτε επειδή θεωρώ το ότι. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς τον Χάρη το Μάλιο, αν εξαιρέσει κανείς τον Κώστα τον Αμυρίδη, που θεωρώ ότι είναι ο βασικός κλιματοδότης, και την προσπάθεια που όσο μπορεί ο ΑΣ κάνει, δεν ξέρω τι άλλη βοήθεια έχετε. Από ιδιώτες επιχειρηματίες της οικογένειας του ΠΑΟΚ, γύρω-γύρω για στο βαθμό που μπορούν. Ναι. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, απλώς εκεί φωνάζουμε κι εμείς, εκεί όσο μου δίνει τη δυνατότητα και τουλάχιστον εγώ σας ξαναευχαριστώ, γιατί τουλάχιστον ο Λίμπερο συχνά πυκνά μας δίνει το δικαίωμα και το βήμα να φωνάζουμε για αυτά και στην εφημερίδα που είστε τα ίδια πράγματα γίνονται. Θέλω να πω ότι αυτοί που είναι και το έχουν ακούσει έχει σίγουρα φτάσει στα αυτιά τους. Αυτά τα παιδιά έχουν κάνει 4 φορές το γύρο του Φριάβου με στην Τούμπα. Και αν δεν ήταν ο κορονοϊός, θα τον είχαν κάνει 6. Άρα ο κόσμος ξέρει. Αυτός που πρέπει να ξέρει. Και αυτά πρέπει πλέον να λυθούν άμεσα. Όχι στο πότε θα γίνει η Τούμπα. Εμείς ούτως ή άλλως αποφασίσαμε και έχουμε πει, γιατί υπάρχει μια σκληρή, δυνατή οικογένεια που αυξήθηκε στα βαρέα αθλήματα, να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Αλλά αυτός ο αγώνας πρέπει να δικαιωθεί. Όχι απλά μόνο στην ηθική μας διάσταση και επί του πρακτέου. Αυτά τα παιδιά πρέπει να βοηθηθούν. Και ξέρουμε από πού μπορούν να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά. Στα εύκολα λεφτά, εγώ θα πω, κύριε Βασιλόπουλε, γιατί δεν μιλάμε τώρα ούτε για δισεκατομμύρια ούτε για τίποτα. Θα σας πω δηλαδή το ότι οι 4 αυτοί αθλητές που λέω σήμερα, και εν πάση περιπτώσει σας μιλάμε και λίγο και με νούμερα, όταν οι δύο από αυτούς είναι στα 28 τους χρόνια και τους δίνεται μια τελευταία ευκαιρία, γιατί είναι πραγματικά ταλέντα, ο Σάτσος Στρουμπής στην Άρση Βαρών, ο Βαγγέλης ο Νατζέας στην Πυγμαχία, ο Δημήτρης Τσεκερίδης και ο Ηλίας ο Παγκαλίδης στην Πάλη. Αυτά τα 4 ταλέντα που υπάρχουν και που οι δύο είναι 28 χρονών. Ωραία. Πότε θα πάνε αυτοί σε μια Ολυμπιάδα? Θέλουν να λέμε ότι θέλουμε για μέχρι την Ολυμπιάδα 30 χιλιάρικα και δεν μπορούμε να τα βρούμε? Για τον καθένα ξεχωριστά, γιατί πώς θα κρατήσουν και τις οικογένειες? Πότε θα φτιάξουν, πότε η γκομενίτσα θα γίνει η γυναίκα τους? Καταλάβατε. Και μιλάμε για αυτά τα λεφτά ενώ ξοδεύονται αριστερά-δεξιά, και δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ, γενικότερα για την ελληνική κοινωνία, 1000 άλλα λεφτά αριστερά-δεξιά. Ναι. Ποιος θα παλέψει για αυτούς? Τώρα ποιος παλεύει? Μπάσε τόσοι, αυτοί που αποφασίσαμε να παλεύουμε, θα παλέψουμε και έχουμε γίνει και ένα και με αυτή τη λέξη, ξέρετε. Τη λέγαμε για τη δουλειά μας και τώρα το κάναμε και πράξη. Το λέγαμε στους πελάτες μας. Λένε σε δουλειά, τι γίνεται Χάρη, και λες εσύ παλεύω. Το κάναμε και πράξη. Όνομα και πράγμα τώρα στην Πάλη. Στην Πάλη τώρα, όνομα και πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω, πήρα ένα μονόλογο σήμερα, αλλά επειδή ξέρω και ότι έχω να κάνω... Μα γι' αυτό σας φιλοξενούμε. Απέναντι. Έχω να κάνω και με έγκριτους δημοσιογράφους, οι οποίοι ξέρω ότι ακούγονται και ως σταθμός, αλλά και φτάνουν στα αυτιά αυτών που πρέπει να φτάσουν, αυτό εμείς φωνάζουμε. Εμείς έχουμε αποφασίσει κάτι. Ξέρετε ότι υπάρχει και οπαδική διάθεση μέσα μου, γιατί προέρχομαι από το οπαδικό. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συστήνες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ήταν απεριόριστα δίπλα μας με τις κάρτες φίλων τη φετινή χρονιά.
Έχει ανοίξει αυτός ο ορίζοντας δίπλα για το τι γίνεται τα βαρέα αθλήματα του ΠΑΟΚ, τα οποία, να ξέρετε ότι έχει καταπληκτικά παιδιά, επιστήμονες παιδιά, γιατί πρέπει να πεταχτεί και αυτό, αυτό που δικαίως ή αδίκως μαζεύτηκε γύρω από αυτά τα παιδιά, ότι είναι μόνο πορφιέριδες. Δυστυχώς. Αυτό που λέτε τώρα, έτσι όπως το λέτε, είναι ναι. Συγκλονιστικό θα γενικά πάντως, κύριε Μάλιο, μετά τις χρυσές εποχές όπου φύγανε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να ξέρει κανείς που πήγανε, αναφέρομαι στην περίοδο πριν την Ολυμπιάδα. Να ξέρετε, κύριε Αναστασιάδη, είμαι εκτρά απογοητευμένος για τον τρόπο που είδα δίπλα στα πράγματα το πώς έχουν γίνει οι εκλογές σε αυτές τις στις ομοσπονδίες. Είναι τραγικά τα ζητήματα. Είχαμε Ολυμπιάδα και όλοι ασχολούνταν μόνο με την εκλογική διαδικασία και την καρέκλα, ακόμη και σήμερα που μιλάμε. Που η κοινωνία αφήνει... Μα το έχουμε πει και με τον Κώστα Βασιλόπουλο ότι... Ναι. Μπορεί να μην είχαν οι εκλογές σε άλλους μεταφυγείς στην προβολή που είχαν ποδοσφαίρο του μπάσκετ, αλλά ίσως γίνανε... Κύριε Αναστασιάδη, ξέρετε σε τι έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή τα βαρέα αθλήματα του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή στείλαμε πριν από 1,5 μήνα ο ΠΑΟΚ, τον αθλητή του βέβαια Βαγγέλη Νανατζιάν, ωραία, για προετοιμασία στην Αρμενία με 1.800 ευρώ που βρήκε ο ΠΑΟΚ, αλλά για τον αθλητή της Εθνικής παρακαλώ. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, ναι, ναι. Δεν είχε σχέση με τον ΠΑΟΚ η συγκεκριμένη διαδικασία. Σαφέστατα κάναμε καλό στον αθλητή μας, αλλά ο ΠΑΟΚ έστειλε τον αθλητή Βαγγέλη Νανατζιάν, ο ΠΑΟΚ, ο Μάλιος, ο χορηγός που βρέθηκε, οι κάρτες φίλων, έστειλε αυτό το παιδί 1,5 μήνα για να διεκδικήσει κάτι που δεν μπόρεσε τελικά. Δεν πέρασε για το παγκόσμιο κύπελο που έπαιξε και έχασε τον πρωταγώνα δυστυχώς ο Βαγγέλης. Είχε πολύ κακή κλήρωση. Και ξέρετε κάτι, τον προπονητή που στείλαμε εκεί, ο ΠΑΟΚ πάλι συμμετείχε, επειδή ήταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ και προπονητής της Εθνικής, πάλι έδωσε και 500 ευρώ στην Ομοσπονδία για να στείλει τον προπονητή της Εθνικής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δηλαδή, από πού πρέπει να βρούμε εμείς το θάρρος πέρα από το ΠΑΟΚ στη δηλίκη μας για να διεκδικήσουμε πράγματα? Από ποιους? Από ποιους? Από αυτούς που δεν έχουν μία στην τσέπη? Ανάποδα να τους γυρίσεις, τους περισσότερους δεν έχουν μία στην τσέπη. Και εμείς βάζουμε και λεφτά και χρόνο και ζητούμε συνέχεια και από τους ίδιους να βάζουν τα λεφτά. Τον Αμυρίδη, τον Χατζόπουλο, τον Τζαλόπουλο, τον κύριο Νικολαίδη τώρα που μπήκε στο Πόλο και που είναι το πιο θετικό από το καινούργιο διοικητικό συμβούλιο που βγήκε. Γιατί μπήκε χρηματοδότης στο διοικητικό συμβούλιο. Τι να πρωτοφωνάξουμε? Φτάνει ο ΠΑΟΚ να δίνει για τα παιδιά του, για την εθνική ομάδα. Είναι το πρωτάθλημα τώρα της Άρης Βαρών στο Λουτράκι και ακόμη σκέφτονται στην Ομοσπονδία άμα θα βάλουν πούλμα για το πώς θα πάνε. Και πώς θα τους ταΐσουν τους αθλητές. Φοβερά πράγματα. Τι να πρωτοπιάσουμε να πούμε. Ναι. Επειδή έχουμε αρκετά ακόμη να πούμε και φτάσαμε ήδη στο ημίωρο, Κώστα, εγώ νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε από τον κύριο Μάλιο αν έχει την καλοσύνη να παραμείνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε τον κύριο Μάλιο στη γραμμή πάντα. Κύριε Μάλιο. Ναι, ναι, συνεχίζουμε. Ωραία, ωραία. Συνεχίζουμε και μην ανησυχείτε γιατί άκουσα. Μάλλον, Χάρη, μην ανησυχείς που έλεγες για μονόλογο. Γι' αυτό σε φιλοξενήσαμε. Δεν σε πήραμε να μας πεις πάμε καλά, θα πάμε καλύτερα. Επειδή πάντα είμαι άνθρωπος του διαλόγου, γι' αυτό το λέω. Ναι, και όλα είναι ωραία και τα λοιπά. Μα τι διάλογο, τι είπες? Δεν είπες και κάτι. Όχι, λέω, επειδή είμαι άνθρωπος του διαλόγου, συνήθως δεν μονολογώ, αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι, εντάξει. Άκουσε με να σου πω. Τα μισά από όσα είπες δεν τα ξέρουμε ούτε εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι και θεωρητικά θα έπρεπε να γνωρίζουμε τι γίνεται. Δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Θα ήταν ψέματα να πούμε ότι αυτά που ακούμε τα ξέρουμε. Τα οκ, ναι, αλλά και εκείνο. Αυτά είναι υποκριτικά. Εγώ τα μισά δεν τα ξέρω. Φαντάζομαι ούτε και ο Κώστας ούτε και ο Στέλνης. Ναι, ναι. Και αυτό γιατί τα αθλήματα με τα οποία ασχολείστε και πρωταγωνιστούν, αφού ιδρύθηκαν μετά από πολλά χρόνια σε σχέση με άλλους συλλόγους, δεν έχουν δημοφιλία, δεν ασχολείται κανείς. Εσείς προσωπικά και ο κύριος Αμυρίδης κάνατε τον κόσμο, την οικογένεια του ΠΑΟΚ να ασχοληθούν
και οι αθλητές, έτσι και οι προπονητές, αλλά και αυτούς κάποιος τους έφερε εδώ. Δεν ήρθαν μόνοι τους. Και που βέβαια προσέξτε, η παρουσία του κ. Αμυρίδη έδωσε και τη δυνατότητα και το έναυσμα βέβαια να υπάρχει όλη αυτή η διαχείριση από μέρους μας διοικητικής ή οικονομικής για να φέρουμε και όλο αυτόν τον κόσμο που να τον προσεγγίζουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ συνολικά για μένα είναι αν αύριο π.χ. δεν έχω τα λεφτά που δίνει ο κύριος Αμυρίδης. Για χι λόγους. Τι γίνεται τότε κύριε Βασιλόπουλε? Άρα η οργάνωση που θα έπρεπε να έχουν τα τμήματα, που δυστυχώς δεν τη δίνει το δικαίωμα το συγκεκριμένο γήπεδο να την έχει, δηλαδή οι ακαδημίες και όλα αυτά που συνεπάγονται έσοδα για ένα τμήμα, για να μπορεί να στηρίζεται μόνο του, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια τη μη στήριξη. Δηλαδή το πρόβλημα μπορεί να ανακύψει ανά πάσα στιγμή. Λέω εγώ επί προσωπικού για τα βαρέα αθλήματα. Και γι' αυτό η προσέγγιση για από μέρους μου ειδικά, δεν μπορείς να κοιτάς μόνο την εφημερή επιτυχία, πρέπει να κοιτάς και την υγεία του ίδιου του τμήματος για την πορεία του. Οπότε εμείς με την παρουσία του κυρίου Αμυρίδη μας έδωσε τη δυνατότητα αυτή να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε καλά και παοξίδικα. Το τονίζω πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Γιατί μιλάμε για μια Θεσσαλονίκη, για μια περιφέρεια ασπρόμαυρη για τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με συνεργασίες, με πράγματα και παοξίδες στην κάθε πόλη. Μόνο θα σας πω σήμερα ότι από συνεργασία από τη... Ναι, παρακαλώ. Ναι, όχι, όχι, ολοκληρώστε. Λέω, μόνο από συνεργασία, και ας το πούμε σαν μια μικρή είδηση, πείτε ότι κάναμε τώρα μόνο για τα βαρέα θύματα καθημερινή, θα ήταν μια μικρή είδηση. Οι μεταγραφές οι φετινές οι οποίες θα γίνουν είναι από αθλητές που θέλουν να έρθουν στον ΠΑΟΚ. Και ίσως το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν θελήσουμε εμείς δική μας ήταν η απόφαση, να έχουμε και Ολυμπιονίκη στην ομάδα μας, στην Ελληνορωμαϊκή πάλι. Ο οποίος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, μόνος του, χωρίς λεφτά. Αυτά μπορεί να τον φιλοξενήσει ο ΠΑΟΚ, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες. Μα θα έρθει στο μεγάλο ΠΑΟΚ. Θα έρθει στο μεγάλο ΠΑΟΚ. Απλά σας το λέω. Πείτε μας για το θεσμό της κάρτας φίλων, γιατί αυτό τώρα μου στέλνουν 2-3 φίλοι και με ρωτούν τι είναι αυτό, τι είναι η κάρτα φίλων. Εμείς επειδή είμαι σαφέστατα διαρκείας, λόγω και συνήθως σε αυτούς τους αγώνες όταν υπήρχε και κόσμος, τώρα είναι και πιο δύσκολα με το COVID, διαρκείας δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε, γιατί ούτως ή άλλως ή δωρεάν θα ήταν ή δεν έχει και την αξία του διαρκείας με την έννοια των αγώνων. Παρά αυτά, είναι η δεύτερη χρονιά που αρχίσουμε λίγο να επισημοποιούμε το κάρτα φύλων βαρέων αθλημάτων. Είναι μια οικονομική στην ουσία ενίσχυση των τμήματων αυτών και που πέρσι αν πήγε καλά, φέτος πήγε ακόμη καλύτερα. Το οποίο βέβαια φέτος, το ξανατονίζω, μέσα από ένα... ας ευλογούμε τα γένια μας λίγο, δεν είναι καλά, δεν είναι ταπεινό βέβαια, αλλά μέσα από πολύ προσωπικό τρέξιμο και πολλές προσωπικές επαφές με το συντησμιακό κίνημα του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι φέτος εκτοξεύτηκε και η αγορά της κάρτας φύλων και νομίζω ότι ειδικά την επόμενη χρονιά και με ακόμη καλύτερη οργάνωση θα είμαστε στο να έχουμε και ακόμη περισσότερα έσοδα διακίνησης για αυτά τα παιδιά. Ποιο είναι το κόστος για κάποιον ενδιαφερόμενο της κάρτας φύλου βαρέων αθλημάτων ΠΑΟΚ? Είναι 5 ευρώ που πέρσι έπαιρνε και μια μάσκα δώρο λέω των καιρών. Φέτος υπάρχει ακολουθεί ένα μαγνητάκι με τα σήματα των τριών τμήματων που είναι μαγνητάκι ψυγείου. Το οποίο το δίνουμε έτσι πιο πολύ για το ευχαριστώ βέβαια, εντάξει, για ένα μικρό ευχαριστώ. Για 5 ευρώ μιλάμε. Ναι. Η κάρτα φύλου έχει 5 ευρώ. Ναι. Το φώναξα όμως. Ακούστηκε και νομίζω ότι ο καθένας. Ναι, ακούστηκε. Ο καθένας μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του και να. Να πράξει βεβαίως ανάλογα. Πάντως δεν σταματάμε. Εγώ για μένα η οργάνωση είναι το περισσότερο το οποίο μπορεί να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε ήδη είμαστε οργανωμένοι και φέτος είμαστε ακόμη περισσότερο. Και με τους γενικούς αρχηγούς που σας είπα και με την γραμματιακή υποστήριξη. Μάλιστα. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο τα βαρέα αθλήματα και να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει άμεση σχέση αλλά σας απασχολεί και ως μέλος και μάλιστα πολύ ενεργό του Εραστέχνη ΠΑΟΚ.
Το θέμα της Τούμπας. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση ως μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ αλλά και μέλος του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Εκεί όπου ο αριθμός δεν είναι ικανοποιητικός, ο αριθμός που μελών, ο αριθμός ενεργών μελών, θα πω, και αυτοί που ξέρουν καταλαβαίνουν. Αλλά θέλω να ακούσουμε όλοι εδώ, και ο Στέργιος και ο Κώστας και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, την τοποθέτησή σας για το θέμα της Νέας Τούμπας και να κλείσουμε με αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, και στο αυτό το πρώτο συμβούλιο το οποίο έγινε στο ΔΣ ως μέλος για μία ακόμη έτσι, τριετία, που μου έκανε την τιμή αυτοί που ψηφίσανε να μπορώ να είμαι μέσα στους 15, τούμπα πρέπει να γίνει. Το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι περαιτέρω. Οι κινήσεις θεωρώ ότι έχουν γίνει στην καλύτερη δυνατή τους πλευρά, άρα είναι καθαρά θέμα πολιτείας, με λεφτά που βάζει ο κύριος Σαββίδης, να χτίσει αυτό το γήπεδο, και το τι θα γίνει και με τον περιβάλλοντα χώρο, ξέρουμε πώς πρέπει να κινηθεί ο σύλλογος. Και κινείται όσο πιο έξυπνα μπορεί. Τώρα, αν με ρωτάτε με ποιανού απόφαση συναπόφαση, ας το πούμε, από τη στιγμή που υπάρχει ο χορηγός και υπάρχει ο δυνατός ιδιοκτήτης στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και υπάρχουν αυτά τα χρήματα, μέσα από όλη αυτή την οικογένεια του ΑΣ ΠΑΟΚ θα βρεθεί καλύτερη δυνατή λύση για το πώς θα εξελιχθεί το θέμα του γηπέδου και τη σχέση της ΠΑΕ και του ΑΣ. Εντάξει. Τώρα, η δική μου τοποθέτηση νομίζω ότι είναι η ελάχιστη, θα πω. Εγώ θα φανταζόμουν, και επειδή πάντα είμαι επί προσωπικού, πάντα μου αρέσει το καλύτερο, θα ήθελα όλο αυτό να είναι μέσα σε μια μεγάλη γενική συνέλευση των 5-10 χιλιάδων ατόμων κτλ. Που να υπάρχει όλο αυτό που αναδεικνύει και το εύρος του ΠΑΟΚ. Από εκεί και μετά είμαστε στα συγκεκριμένα νούμερα και δεδομένα σε ό,τι γίνεται και μέσα στον ΑΣ ΠΑΟΚ, που πλέον η ευθύνη είναι και του κόσμου, δεν είναι απλά μόνο του. Νομίζω το έχουμε συζητήσει από το 2009, κύριε Βασιλόπουλε, πάρα πολλές φορές. Ο απλός ΠΑΟΚτης έπρεπε να ξεκινάει τη σκέψη του από το να είναι μέλος των ΑΣ ΠΑΟΚ. Δεύτερο να είναι στο συνδεσμιακό κίνημα, τρίτο να είναι κάπου αλλού, έπρεπε να είναι πρώτα μέλος των ΑΣ ΠΑΟΚ. Και το 36 ευρώ το χρόνο πλέον είναι ένα απειρολάχιστο ποσό. Από εκεί έπρεπε να ξεκινάμε. Τώρα, αυτό δεν νομίζω ότι είναι θέμα πλέον μόνο του ΑΣ και της όποιας διοίκησης διοικεί. Ο κόσμος γνωρίζει. Ο κόσμος μπορεί να πάρει τα ποδαράκια του, να πάει στα γραφεία και να γραφτεί. Η Τούμπα... Ναι, είναι πολύ απλό και το λέτε με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό. Τι να... Ναι. Πρέπει να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι και το πρέπει η να πιο γίνει... πετυχημένη διοίκηση ερασιτεχνικού σωματείου στην Ελλάδα είναι η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Και θα έπρεπε... Κοιτάξτε να σου κάτι, κύριε Βασιλόπουλε, αυτό το δείχνει τα αποτελέσματα. Απλώς, εγώ μόνο, η μόνη μου ένσταση πλέον είναι η εξής. Όταν έχεις 8 τμήματα στην Α Εθνική, εντάξει, και το λέω έτσι με την παλιά έκφραση, έτσι το λέγαμε, στην Α Εθνική, Β Εθνική, ο ΠΑΟΚ των πρωταθλημάτων που κυνηγάει, και με όλα τα άλλα θύματα τα οποία προσέξτε να δείτε, το τζούντο του ΠΑΟΚ, ας πούμε, βγήκε πρωταθλητής Ελλάδος πέρσι. Το πολυμπητικό του τμήμα έχει πόσο κόσμο. Ο στίβος του ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει. Όλα αυτά θέλουν ακόμη μεγαλύτερη οργάνωση και περισσότερο κόσμο. Εκεί είναι η ένστασή μου εμένα. Από όλους πλέον. Και διοικητικούς και κόσμο. Ότι χρειάζεται κόσμο αυτός ο οργανισμός για να δουλέψει ακόμη καλύτερα και να φτάσει στα επίπεδα για τα οποία μιλούσαμε πριν. Για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε και να μην μπλέκουμε απλά μόνο σε διοικητικές ίντριγκες οι οποίες δεν έχουν ενδιαφέρον, ξέρετε, για μένα πλέον. Εδώ υπάρχει η πράξη, η οποία πράξη καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει δυσκολότερη και με την οικονομική κρίση που έχει έρθει και με τον κορονοϊό, έχει δυσκολέψει κόσμο, αλλά να σας πω κάτι, αυτός που θέλει να προσφέρει βρίσκεται τον τρόπο και προσφέρει. Και η προσφορά δεν είναι ούτε στο Facebook, ούτε στο γραφόμενο που θα πει σήμερα ότι ο Βασιλόπουλος ή ο Μάλιος είναι καλός και αύριο, επειδή δεν γουστάρουν τα λόγια του Βασιλόπουλου και του Μάλιου, είναι κακός. Στην κριτική δάγια της Σημεγιώτα. Η πράξη είναι καθημερινή.
Τα αποτελέσματα έρχονται μακροχρόνια μέσα από αυτές τις πράξεις. Και εκεί, στον ΠΑΟΚ των πράξεων, όπως το είπατε, είναι λίγοι. Ο καθένας από το μετερίζει που επιλέγει βέβαια. Αλλά το οργανωτικό και το πώς πρέπει να είμαστε ως σύμπνια ενότητα δυναμική στον ΠΑΟΚ είναι ένα. Όλοι μαζί. Δεν είναι κάτι άλλο. Τα άλλα όλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν είναι κάτι, διαφορετικό. Έτσι νιώθω και νιώθουμε τουλάχιστον στα βαριά αθλήματα τον ΠΑΟΚ μας. Μάλιστα. Καλά, εντάξει, τα βαριά αθλήματα είναι η τωρινή δραστηριότητα. Ο ΠΑΟΚ είναι δραστηριότητα για το Χάρη Μάλιο και όσους είναι κοντά στον Ερασιτέχνη 20, 30, 40 και βάλε χρονιά. Λοιπόν, καλό κουράγιο, καλή δύναμη στην προσπάθεια. Ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι. Όχι. Ο κόσμος άκουσε μερικά πράγματα. Θα μου πείτε δεν τα ήξερε. Δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Ευχαριστώ για όσα πάρα πολύ. Να είστε κι εσείς. Ετοιμάζετε να κάνετε. Δυνατή. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.